Σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τη μετοχή του ΟΤΕ προχώρησε σε έκθεσή της η e Citigroup. Συγκεκριμένα, αύξησε την τιμή στόχου στα 15 ευρώ από 13,5 που ήταν πριν και παράλληλα διατηρεί τη σύσταση αγοράς. Ο Διεθνή Οίκο εκτιμά ότι ο ΟΤΕ μπορεί να καταθέσει νέα προσφορά για την απόκτηση τη Νόβα μετά την πρόθεση τη Vodafone και τη Γουίντ να αγοράσουν το σύνολο τη Forthnet. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο ΟΤΕ αγοράσει τελικά τη Νόβα, θα ελέγχει περίπου το 90% τη εγχώρια αγορά τη συνδρομητική τηλεόραση. Η Citi εκτιμά ότι η αποτίμηση του ΟΤΕ είναι ελκυστική σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, καθώ η ελληνική οικονομία ανακάμπτει. Προβλέπει παράλληλα ότι φέτο τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ θα ανέλθουν στα 280,4 εκατομμύρια ευρώ και για το 2015 θα διαμορφωθούν στα 371,7 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον η ΣΥΤΙ σε διαφορετική της έκθεση που αφορά στην Αλφαμπανκ δημοσιοποιεί τα θέματα που συζητήθηκαν με τον οικονομικό διευθυντή της τράπεζας κατά την επίσκεψή του στα γραφεία του Διεθνού Σίκου. Παράλληλα δίνει τιμή στόχο για τη μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας στα 0,7 ευρώ και σύσταση ουδέτερη. Σχετικά τώρα με την ατζέντα των θεμάτων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης, αυτή περιέλαμβανε τα στρες τεστ και τα σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.